Σήμερα α, σε εσά για την α, ημέρα μνήμη του Ολοκαυτώματο και να μοιραστώ α, με του συμπολίτε μου α, σκέψεις και προβληματισμού. Α με επιτραπεί πρώτα απ' όλα λοιπόν να εκφράσω τι θερμέ μου ευχαριστίε προ την Πλιοθήκη τη Βουλή και ιδιαίτερα στη Διευθυντριά τη, κυρία Μαρία Καμιλάκη, καθώ και στην πολύ αγαπητή μου μεταπτυχική φοιτήτρια, κυρία Μιρέλα Κασιμάτη, που ω ενδιάμεσο κρίκο με οδήγησε στο σημερινό α, βήμα. Όποιος έχει κάποια γνώση έστω των συμβάντων σχετικά με τη γενοκτονία των Εβραίων από τους Ναζί, δεν θα θεωρήσει εντελώς αστήρικτη την άποψη ότι ο όρος ολοκαύτωμα, εξισώνοντας με βάση την πρωτογενή του σημασία το θυσιαστήριο με τα κρεματόρια, δεν είναι ο πιο κατάλληλος για να περιγράψει την εξόντωση αθώων ανθρώπων υπό τους όρους μιας θερατόδου ισότητας χωρίς αδελφοσύνη και χωρίς ανθρωπιά. Ίσως έτσι πιο κατάλληλη να είναι η χρήση της εβραϊκής λέξης σοά, που σημαίνει καταστροφή, εκμυδένιση, ερήμωση. Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι η σοά, εμπεριέχοντας και την έννοια της θεία τιμωρίας, επίσης δεν είναι άμυρη τη σχέση με το θείο, Ούτω ώστε καταλήγει κανεί να πει ότι και οι δύο όροι που χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε την καταστροφή των Εβραίων στην Ευρώπη δεν είναι τελικά η πιο ταιριαστή. Και με αυτό εννοώ ότι στο μέτρο που αυτά τα ανίποτα εγκλήματα ακυρώνουν κάθε είδος θεοδικίας, η χρήση εδώ οποιασδήποτε ονομασίας με θεολογικές καταβολές μοιάζει τρόπον την αειρονική, εφόσον εγείρει αναπόφευκτα το βασανιστικό ερώτημα του γερμανοεβραίου φιλοσόφου Χάνς Γιώνας τι είδου Θεό θα μπορούσε να επιτρέψει κάτι τέτοιο. Από την άλλη, όμω, το γεγονό ότι έχουμε καταφύγει σε αυτέ τι δύο λέξει αποκαλύπτει ακριβώ την αδυναμία μα να περιγράψουμε ό,τι συνέβη χρησιμοποιώντα έννοιε που γεννήθηκαν από τι οικίε εμπειρίε τη ανθρώπινη ζωή πάνω στη γη. Με άλλα λόγια, εάν χρησιμοποιούνται εδώ όροι που παραπέμπουν στην έννοια του υπερκόσμιου είναι για να δηλωθεί καταντασ... αντιστροφή το απολύτως απόκοσμο. Στη συμμετρική του αντίθεση με το υπερβατικό, το απόκοσμο ως το αδιανόητο κατέληψη παραμένει εξίσου άρρητο, ματαιώνοντας κάθε απόπειρα νοηματοδότηση. Η πραγματικότητα που βίωσαν οι κρατούμενοι των ναζιστικών στρατοπέδων εξόντωσης δεν ήταν φρικτή ή τρομακτική ήταν η φρίκη και ο τρόμος στην απολυτότητά τους. Ακριβώς γι' αυτό, όπως αφηγείται ο επιζήσας Ρομπέρ Αντέλμ, όταν ένας από τους Αμερικανούς στρατιώτες που εισήλθαν στο στρατόπεδο του Μπαντ Γκάντερσχάιν, είπε με δυνατή φωνή, «Είναι τρομακτικό, ναι πράγματι, αυτοί οι Γερμανοί είναι παραπάνω και από βάρβαροι. Frightful, yes, frightful». Κάποιοι κούνησαν το κεφάλι και κοιτάζοντας τον στρατιώτη, μόλις που χαμογέλασαν, έτσι ώστε ο στρατιώτης θα μπορούσε να πιστέψει ότι τον περιφρονούν λίγο. Όμως είναι που η άγνοια του στρατιώτη μοιάζει τεράστια. Έχοντας κατά νου τις μαρτυρίες των ανθρώπων που βίωσαν αυτή την αβάσταχτη εμπειρία, δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τη Χάννα Άρεντ ότι τα ναζιστικά στρατόπεδα του θανάτου αποτέλεσαν την υλοποίηση των λαϊκών φαντασιώσεων για την κόλαση. Η κόλαση δεν είναι πια μια θρησκευτική δοξασία ή μια φαντασίωση, αλλά είναι κάτι εξίσου αληθινό με τα σπίτια, τις πέτρες και τα δέντρα. Όμως όπως αντιτείνει ο γερμανός κοινωνιολόγος Βόλφραν Σόζκι, η μεταφορά της κόλασης δεν είναι προκειμένου η κατάλληλη, γιατί σε αντίθεση με τους αμαρτωλούς που η Θεία Δικαιοσύνη τους τιμωρεί για τα νομήματά τους, κανείς από τους κρατουμένους δεν υφίστατο όλα αυτά τα βάσανα ω τιμωρία για κάποιο παράπτωμα, γιατί κανείς δεν βρισκόταν εκεί επειδή είχε κρυθεί ένοχος για κάποιο έγκλημα. Το Auschwitz, ο σύμβολο πλέον όλων αυτών των τόπων μαρτυρίου, θα δηλώνει πάντα ότι ο 20ος αιώνας είναι ο αιώνας του Πρίμο Λέβη, αποκαλύπτοντας ότι η μετατροπή του ανθρώπινου όντως σε δείγμα του ζωικού είδους και η γενοκτονία συνιστούν τον πυρήνα του ολοκληρωτισμού. Απολύτως διακριτός από όλα τα γνωστά μέχρι τη εμφάνισή του ανελεύθερα καθεστώτα, ο ολοκληρωτισμός είναι το σύστημα, η ουσία του οποίου είναι ο χωρίς όρια ατέρμονος τρόμος και επιδίωξή του η απόλυτη εξουσίαση του ανθρώπου, δηλαδή η παντελής άρνηση της ελευθερίας του. Σε αυτή τη βάση, η Χανά Άρεντ και πάλι έχει υποστηρίξει ότι ως εργαστήρια με στόχο την μετατροπή των κρατουμένων σε ζωντανά πτώματα, καθώς και ως πεδία εκπαίδευσης των κατάλληλων προς τούτο εξουσιαστών, δηλαδή ως χώρον πρακτικής εφαρμογής της ιδεολογικής κατήχησης, ούτω ώστε η ηθική και φυσική εξόντωση των θυμάτων να επαληθεύει θεωρητικά την ιδεολογία, τα στρατόπεδα, η καθεστώ, καθεστώς, παραμένουν ο γνήσιος κεντρικός θεσμός της οργανωτικής ισχύω αυτού του καινοφανού συστήματος. Με άλλα λόγια, αποβλέποντας τη δημιουργία ανελαίτων δημίων και στην παραγωγή θυμάτων ανίκανον πλέον να παραπονεθούν, τα στρατόπεδα υπηρέτησαν στο μέγιστο βαθμό το εγχείρημα διαμόρφωσης του υποδειγματικού πολίτη ενός ολοκληρωτικού καθοστώτος. Την άποψη αυτή επιβεβαιώνουν οι σχετικές παρατηρήσεις του Μπρούνο Μπέτελχάιμ, ο υπήρξε κρατούμενο στον Ταχάου και στον Μπούχενβαλτ. Όπως γράφει ο ίδιος, επιπρόσθετα, τα στρατόπεδα υπήρξαν ένα πεδίο εκπαίδευση για τους ΕΣΕΣ. Εκεί διδάσκονταν να απελευθερώνουν τον εαυτό τους από ανθρώπινα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που είχαν προηγουμένως και μάθαιναν τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να διαλύουν τις αντιστάσεις σε ανυπεράσπιστους άμαχου πληθυσμούς. Τα στρατόπεδα Έγιναν έτσι ένα πειραματικό εργαστήριο για τη μελέτη των πιο αποδοτικών μέσων προκειμένου οι ΕΣΕΣ να μπορούν να το κάνουν αυτό. Η κινητήρια δύναμη για τις εγκληματικές δράσεις του ολοκληρωτισμού είναι η ιδεολογία του ως εξηγητική αρχή του ιστορικού γίγνεσθε στο σύνολό του. Σύμφωνα με τις αναλύσεις της Άρεντ και σε πείσμα της Ζώσας Εμπειρίας, οι δράσεις του ολοκληρωτισμού ακολουθούν την αλληλοχία των προτάσεων που απορρέουν από την εκδίπλωση της λογικής μιας πρωταρχικής ιδέας, ενώ αποβλέπουν στο να μετατρέψουν τον ανθρώπινο κόσμο σε προϊόν των προβλέψεων αυτής της ψευδοεπιστήμης, δηλαδή αυτής της μη διαψεύσιμης κοσμοθεωρίας. Προς τούτο, η ροή των συμβάντων πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με την ακολουθία των προτάσεων, οι οποίες συνάγονται από την ανέλυξη της βασικής αυτής έννοιας στο ρόλο της της προκείμενης ενός παραγωγικού συλλογισμού. Με άλλα λόγια, μεταξύ της ιδεολογίας και της άσκησής της στην πράξη δεν πρέπει να υπάρχει κανένα κενό. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι αποτελούν το υλικό με το οποίο η ιδεολογία επιχειρεί να αναμορφώσει την πραγματικότητα σύμφωνα με τα χειμερικά με τα χειμερικά αποκοιήματα αυτής της πρωταρχικής ιδέας, ο τρόμος υπηρετεί τη διαρκή υλοποίηση αυτής της ανακατασκευής. Έτσι, η αφανή στον κοινό νου χρησιμότητά του συνίσταται στο να εκπληρώνει τις προφητείες που συνάγονται από την κεντρική ιδέα, εξουδετερώνοντας τον αστάθμητο ανθρώπινο παράγοντα. Έτσι, ο τρόμος συνιστά την ίδια την ουσία της ολοκληρωτικής εξουσίας. Για τον ναζισμό αυτή η πρωταρχική ιδέα είναι η έννοια της φυλής στην άμεση συνάρτησή της με τα αμετάλλακτα ψυχοβιολογικά γνωρίσματα τα οποία αυτή η φυλή μεταβιβάζει στα μέλη της. Το άτομο δεν είναι τίποτα. Η φυλή είναι τα πάντα και η φυλή είναι κληρονομικότητα. Οι φυλές διακρίνονται σε ανώτερες και κατώτερες. Στο πλαίσιο του ναζιστικού προγραμματικού ρατσισμού, η σχέση μεταξύ ανώτερου και κατώτερου μεταφραζόταν στην βίαιη άσκηση της εξουσίας του φύση δεσπότη ως υπερανθρώπου πάνω στον φύση δούλο ως υπάνθρωπο. Στην περίπτωση των Εμβραίων, η εν λόγω εξουσία δεν νοήτο παρά η δυνατότητα επίτευξης του αφανισμού τους από προσώπου γης. Αναφερόμενοι και πάλι σε ένα σχόλιο της Άρεντ, παραθέτω. Μόνο οι Εβραίοι οδηγήθηκαν στους θαλάμους αερίων. Οι άλλοι δούλευαν κάποιες φορές μέχρι θανάτου, αυτό είναι αλήθεια. Όμως τους ήταν επιτρεπτό να πεθάνουν με φυσικό ας πούμε θάνατο. Αυτή ήταν μονάχα δούλοι. Μόνο οι Εβραίοι με τις γυναίκες και τα παιδιά ήταν απριόρι καταδικασμένοι σε θάνατο. Η ναζιστική κοσμοθεωρία αποτελεί ένα παράδοξο κράμα μύθου και πολιτικής βιολογίας. Πρόκειται για το μύθο της καθαρότητας του αίματος σε συνδυασμό με την πίστη στη δυνατότητα εξέλιξης του ζωικού είδους και την εξάλληψη του αδύναμου. Όπως έχει υποθεί, το ναζιστικό καθεστώς αντέστρεψε τον πλατωνικό εξοβελισμό του μύθου υπέρ του λόγου, υιοθετώντα ακριβώς τη διεισδυτική ανάλυση του Πλάτωνα σχετικά με τη δύναμη του μύθου να δημιουργεί πρότυπα προς μίμηση. Ανατρέποντας λοιπόν τον πλατωνισμό, όπως τα έλεγε ο Νίτσε, επιλέγοντας δηλαδή τον μύθο αντί του λόγου, ο ναζισμός διαρθρώνεται με πυρήνα το μυθολόγημα του Αρίου. Πρόκειται για ένα κατασκεύασμα που είδε το φως κατά τον 18ο αιώνα και το οποίο κάνει λόγο για την ύπαρξη μιας ανώτερης λευκής φυλής που προερχόμενη από την Ασία κατέκτησε και κατοίκησε την Ευρώπη. Τον 19ο αιώνα, την εποχή ανάπτυξης του φιλετισμού και με τη συνδρομή των φιλολόγων και των γλωσσολόγων, η λέξη Άριος δήλωνε έναν Ινδοευρωπαϊκό λαό με κοινή γλώσσα. Σε αναζήτηση μιας εθνικής ταυτότητας, οι Γερμανοί θα υιοθετήσουν προθυμότερα από τους άλλους Ευρωπαίους αυτόν τον καταγωγικό μύθο, σε βαθμό μάλιστα που θα εγκαθιδρύσουν τον όρο Ινδογερμανός και Ινδογερμανική γλώσσα. Στα τέλη του 19ου αιώνα, μέσω του θαυμαστή του Χίτλερ Χιούστον Στιουαρτ Τζάμπερλεν, ο Άριος θα ταυτιστεί με τον Γερμανό, ενώ θα αποκοπεί από την Ασία. Με τη βοήθεια των όσων λέει ο Τάκητος για την αυτοκτονία των αρχαίων Γερμανών, η γη των Αρίων βρίσκεται στο βορρά. Ανώθευτη από επιμηξίε, αυτοί οι χαμένοι στα δάση φυλή των ατρόμητων πολεμιστών μεταναστεύοντας, δημιούργησε όλους τους μεγάλους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Αξιοποιώντας τη δημιουργική δύναμη των μύθων, ο εθνικοσοσιαλισμός θα αναγάγει τον μύθο του Άριου, που έχει ως ήρωα το εύρωστο και γεμάτο φρύγος ξανθό σε απόλυτη και απόλυτα ιερή αλήθεια. Σύμφωνα με τον εκφραστή της ναζιστικής κοσμοθεωρίας, Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ, ο μύθος του Άριου, ως η προβολή μιας εικόνας με την οποία ταυτιζόμαστε, θα αποτελεί το μέσο ανάδειξης της αόρατης ταυτότητας του γερμανικού λαού, δηλαδή της φιλετικά θεμελιωμένης φέλκη συνειδητότητάς του. Ο ονειρικός Άριος, λοιπόν, τα φαινοτυπικά γνωρίσματα του οποίου παραπέμπουν στην αρενοπότητα των ελληνικών αγαλμάτων, δημιουργήματα και αυτά της ένδοξης βόρειας φιλετικής ψυχής, θα καταστεί το μοντέλο για την κατασκευή του γερμανικού λαού ως ζωντανού εργουτέχνης, δηλαδή ως ενσάρκωσης του ανθρώπινου τύπου που φέρει εν γενός τα γνωρίσματα της φιλής των Δεσποτών. Η φιλή όμως τώρα δεν έχει να κάνει με τη γλώσσα, αλλά με το αίμα και τη γη, Blood und Boden. Όπως γράφει ο Υπουργός Γεωργίας και Τροφοδοσίας του Τρίτου Ράιχ Βάλτερ Νταρέ «Δεν υπάρχει τίποτε πολυτιμότερο πάνω στη γη από τη φύτρα ενός ευγενούς αίματος». Το μεγαλύτερο έγκλημα των αντιφρονούντων Γερμανών είναι η προδοσία του αίματος η οποία τους καθιστά εχθρούς της γνήσιας ανθρωπότητας. Αναφερόμενος ο Χίτλερ στον άνθρωπο που ξεχνά ή κατηγορεί τους νόμους της ράτσας του τόνιζε ότι αυτός εμποδίζει την οικηφόρα πορεία της ανώτερης φυλής και κατά συνέπεια την πρόοδο της ανθρωπότητας. Έτσι πέφτει στο επίπεδο του ζώου που είναι ανίκανο να ανυψωθεί στη σκάλα των όντων. Καθιστώντας το πνεύμα και την κουλτούρα ενός λαού, το απότοκο αποτέλεσμα της βιολογικής του ταυτότητας, η ναζιστική ανθρωπολογία καταγγέλει τη δηλητηρίαση του άριου αίματος από την ανάμειξή του με αλλογενή στοιχεία. Την ολοκλήρωση της εγκαθίδρυσης του ρατσιστικού κράτους θα την σηματοδοτήσουν οι περίφημοι νόμοι της Νιρεμβέργης του 1935 για την ηθαγένεια και την προστασία της γερμανικής τιμής και του αίματος. Με αυτούς απαγορεύτηκε αυστηρά ο γάμος και οι σεξουαλικές επαφές μεταξύ καθαρόιμων Γερμανών και ατόμων εβραϊκής καταγωγής. «Ο νεαρός Εβραίος», έγραφε ο Χίτλερ, «με το πρόσωπο να λάμπει από ένα σατανικό φως, γοητεύει την νεαρή κοπέλα που δεν ξέρει τον κίνδυνο που τρέχει μέσα στο αίμα αυτού του ανθρώπου, ο οποίο ζητά να την αρπάξει από το λαό της. Σύμφωνα και πάλι με τον Ρόζενμπεργκ, η φιλή είναι η εξωτερική μορφή μιας ψυχής με τα απολύτως δικά της ταυτοποιητικά γνωρίσματα. Αυτή την ψυχή καθώς ον άπατρης, τη στερείται ο περιπλανόμενος κοσμοπολίτης Εβραίος. Εκφραστής των αφηρημένων ιδεωδών, που ο εγκαθίδρης ο διοφατισμός και της λατρείας του ορθού λόγου σε όλες του τις εκφάνσεις, ο Εβραίος δεν τοποθετείται στον αντίποδα του Γερμανού με την ιδιαίτερη αυστηρά διακριτή ταυτότητά του. Αποτελεί την αντίφαση του. Προς του μύθου της, η ναζιστική κοσμοθεωρία δανείζεται τον ψευδοεπιστημονικό χαρακτήρα της από τα πολιτικά προτάγματα των ρατσιστικών γενετικοδαρβινικών θεωριών που είδαν το φως από τα μέσα του 19ου αιώνα. Μεταφέροντας τους νόμους του Δαρβίνου από το ζωικό βασίλειο στον ανθρώπινο κόσμο, οι θεωρίες αυτές σφυριλάτησαν το ιδεολόγημα της αντιστοιχίας μεταξύ έμβιου οργανισμού και κοινωνικού σώματος, βασίζοντας την ευεξία αυτού του σώματος στον νόμο της εξέλιξης, της κληρονομικότητας και της φυσικής επιλογής. Έτσι, υπερασπίστηκαν την εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης πραγμάτων, που θα ήταν σύμφωνη με μια υποτιθέμενη φυσική και βιολογική τάξη. Ο προοδευτισμός τον οποίο υπερασπίζονταν αποκηρύσσοντας την οπισθοδρόμηση των θρησκευτικών και ηθικών προκαταλήψεων, είχε να κάνει με την ποιοτική βελτίωση της κοινωνίας μέσω μιας κρατικά ελεγχόμενης θετικής και αρνητικής ευγονικής. Ο κοινωνικός δραβινισμός θα γεννήσει τον εξελικτικό ρατσισμό και την κοινωνιολογία της πάλης μεταξύ των φυλών ως του αγώνα τους για ζωή. Όπως σημειώνει ο ερευνητής Αντρέ Αρκεί να διαβάσει κανείς το έργο του Βάλτερ Νταρέ «Η φιλή, νέα αριστοκρατία του αίματος και του εδάφους» για να κατανοήσει τις υπηρεσίες που προσέφεραν στον ναζισμό η καθιερωμένη επιστημονικά κλάδη της φιλετικής ανθρωπολογίας και της ευγονικής, οι οποίοι πολύ πριν από το 1933 διδάσκονταν στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Κατά δήλωση του επιφανούς εθνικοσοσιαλιστή αξιωματούχου Hans Schemm, ο εθνικοσοσιαλισμός δεν είναι παραεφαρμοσμένη βιολογία. Για τον ναζισμό, ταυτόσιμη με το Θεό, η φύση είναι ουσιοδός ανελέητη. Οι αιώνιοι νόμοι της, οι οποίοι εφαρμόζονται αδιαμεσολάβητα επί των μελών μιας φυλής, υπαγορεύουν την εξάλληψη του ανάξιου ναζί και την αναπαραγωγή του αξιότερου. Όπως λοιπόν ορίζει ο νόμος της φύσης, ο Άριος στον αγώνα του για την απόλυτη κυριαρχία πάνω στη γη, χρειάζεται να υλοποιήσει τις συνθήκες που κατά τον Χίτλερ θα του επιτρέψουν τη ρατσιστική πρόοδο. Σύμφωνα με την διαλεκτική αυτή σχέση μεταξύ ζωής και θανάτου, η παραμονή στην ύπαρξη εκείνου που επιβραδύνει τη βελτίωση του γενετικά ανώτερου ανθρώπινου είδους νοείται ως εγκληματική εφόσον αποτελεί παραβίαση των κανόνων της φυσικής επιλογής. Η αντίληψη αυτή συνδέεται άρρηκτα με την ριζοσπαστικοποίηση της έννοιας του αντικειμενικού εχθρού. Ο τελευταίος δεν ταυτίζεται πλέον με τον δημόσιο εχθρό της πολιτικής κοινότητας, τον σχετιζόμενο με την εκάστοτε ιστορική συγκυρία και εξ αυτού τον ενδεχόμενο αυριανό σύμμαχο. Ο αντικειμενικός εχθρός απολυτοποιείται τώρα και αυτό γιατί η απειλή που αυτός αντιπροσωπεύει είναι ριζωμένη στα γονίδια της ανθρώπινης ομάδας στην οποία ανήκει. Θεμελιώνοντας την πολιτική στον βιολογικό δετερμινισμό, ο χιτλερισμός κατέστησε το σώμα την όρμα σύμφωνα με την οποία ορίζεται η ανθρωπινότητα του ανθρώπου. Έτσι αντάλλαξε την ελευθερία του προσώπου με τα δεσμά της ομοέματης κοιν... κοινότητας, την ατομική επιλογή με τα φαταλιστικά γνωρίσματα μιας ταξινομημένης φυσικής ύπαρξης και ταύτισε τη διανεμητική δικαιοσύνη με τα κυριαρχικά δικαιώματα της ανώτερης φυλής. Το πείρα της πύλης του Μπούχενβαλτ, ενός στρατοπέδου όπου βρήκαν το θάνατο χιλιάδες αθώοι άνθρωποι, και σαν ένας πράγματι ανατριχιαστικός κλεβασμός της φιλοσοφικής παράδοσης από την οποία γεννήθηκαν τα ατομικά δικαιώματα, γραφότανε «Γέντεμ δάς Ζάινε» στον καθένα το δικό του. Πρόκειται για την απόδοση της λατινικής φράσης «Sum quic vetribuere» η οποία σημαίνει «στον καθένα αυτό που δικαιούται». Με αυτόν τον ορισμό, ο Κικέρον μετέφερε στο πεδίο της Ρωμαϊκής Ρεσπούμπλικα τον πλατωνικό ορισμό της καταφύσιν διανεμητικής δικαιοσύνης. Δίκαιον εστί το προσήκον εκάστο αποδιδώνε. Δίκαιο είναι να αποδίδει στον καθένα αυτό που του αρμόζει, δηλαδή αυτό που του αναλογεί. Σημαίνοντας την ακριβοδικία, αυτή η κυκαιρόνια αρχή της διανεμητικής δικαιοσύνης συνδέει το δίκαιο του πολίτη ως έλογο όντω με τον καθολικό νόμο του σύμπαντος. Διαστρεβλώνοντας πλήρως τις ηθικοδικαϊκές συνδηλώσεις αυτής της αρχής, ο ναζισμός την αναγράφει στην πύλη ενός από τα κολαστήριά του, προκειμένου να δηλώσει ότι το κριτήριο αξιολόγησης για τον καθένα είναι η φυλετική του κληρονομιά. Το οφειλόμενο στον Άριο είναι η κυριαρχία, στις κατώτερες φυλές η δουλεία και στον Εβραίο η εξόντωσή του. Η ναζιστική βιολογία και η ιατρική θα προκύψει από το ρατσιστικό εθνικιστικό ρεύμα που μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αναπτύχθηκε στους κόλπους της γερμανικής ευγονικής. Ήδη από τη δεκαετία του 20 βλέπουμε να διατυπώνεται η θέση ότι το ηλιστικό μηχανιστικό πνεύμα της εβραϊκής επιστήμης που επικρατούσε στη δημοκρατία της Βαϊμάρης είναι απολύτως ξένο στις ανάγκες και τις αξίες του βόρειου γερμανικού ανθρώπινου τύπου. Για τους εθνικοσοσιαλιστές εκπροσώπους αυτών των επιστημονικών κλάδων, η επιστήμη δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι απολυτική και αξιακά ουδέτερη. Εν ολίγης, όπως γράφτηκε εκείνη την εποχή, ο έσχατος σκοπός της αυθεντικής επιστήμης δεν συνίσταται στο να αποδεικνύει γεγονότα, αλλά στο να εκφέρει αξιολογικές κρίσεις. Αποτελώντας το πιο ανησυχητικό παράδειγμα του πώς η πολιτική μπορεί να μορφοποιεί και να καθορίζει τις προτεραιότητες της επιστήμης, αυτή η αριανοποίηση της γνώσης καταδεικνύει τον ανορθολογισμό της ρατσιστικής σκέψης, προϊόντος του άκρη του μίσους, το οποίο γεννούν τα φαντασιωτικά ή δεχθή γνωρίσματα του ομαδοποιημένου άλλου. Το κράμα του μύθου του Άριου και του βιολογισμού, στο οποίο αναφερθήκαμε, καθιστεί σαφή την επισήμανση του επίσης ερευνητή Ζωάν Σαπουτό ότι η ναζιστική ιεραρχία των έμβιων όντων δεν συνίσταται απλώς σε μια κλίμακα η οποία τοποθετεί τους άριους υπερανθρώπους στην κορφή και τους Εβραίους στο τελευταίο σκαλοπάτι της. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια τοπολογία περισσότερο πολύπλοκη. Ψηλά τοποθετούνται οι άριοι και όλα τα ίδια αρπακτικών. Ακολουθούν οι μηγάδες, ενώ κάτω βρίσκονται οι Σλάβοι, οι Μαύροι και οι Ασιάτες. Οι Εβραίοι βρίσκονται παράμερα, αλλού, ούτε αμυγός ανθρώπινα όντα, αλλά ούτε και ζώα. Απλώς ανήκουν στο πεδίο της βακτηριολογίας. Ακριβώς γι' αυτό, αποκαλούμενοι βιολογικοί στρατιώτες του λαού, πολυπληθείς υπήρξαν οι γιατροί που συνέβαλαν εκθήμως στην εφαρμογή της τελικής λύσης νοούμενης ως διαδικασίας απολύμανσης της φυλής των δεσποτών. Επιλέγοντας εκείνους από τους κρατούμενους που έπρεπε κατά την κρίση τους να εξαλειφθούν, επέβλεπαν μέχρι τέλους τη διαδικασία της μαζικής θανάτωσής τους. Τους θαλάμους αερίων, με επαγγελματική ευσυνειδησία και στο όνομα της χιτλερικής φυλετικής υγείας, διαπράχθηκε ο φόνος εκατομμυρίων αναποψίας των θυμάτων, σφραγισμένων με έναν αριθμό αντί του ανώνυμος ο θάνατός τους, διασφάλιζε πλήρως την εκπηδένισή τους. Στα απομνημονεύματά της, η Βιενέζα γιατρός Έλα Λίγκες Ράινερ, που ως κρατούμενη στο Άουσβιτς, είχε επιλεγεί για βοηθός του ναζιστή συναδέλφου της, Φρίτς Κλάιν, αναφέρει ότι όταν τον ρώτησε πώς ένας γιατρός που έχει χρέος να διαφυλάσει την ανθρώπινη ζωή Μπορεί να συμμετέχει στην απάνθρωπη μεταχείριση των Εβραίων και στη διαδικασία επιλογής εκείνων εξ αυτών που έπρεπε να οδηγηθούν χωρίς αργοπορία στα κρεματόρια, η απάντηση που πήρε από αυτόν τον συνάδελφο ήταν η εξή. Βεβαίω είμαι γιατρό και θέλω να διατηρώ τη ζωή. Λόγω ακριβώ του σεβασμού μου για την ανθρώπινη ζωή, θα αφαιρούσα μία ποιόδη απόφυση από ένα άρρωστο σώμα οι Εβραίοι είναι η γανγκρενώδης κολικοειδής απόφυση στο σώμα της ανθρωπότητας. Η απάντηση αυτή δεν μπορεί παρά να θέσει ξανά και ξανά το ερώτημα. Πώς έγινε και συνηθισμένοι άνθρωποι υπήρξαν πρόθυμοι να διαπράξουν εγκλήματα που οι δέκα εντολές δεν είχαν προβλέψει και τα οποία δεν μπορούν ούτε να συγχωρηθούν ούτε στην πραγματικότητα να τιμωρηθούν, γιατί όπως γράφει η Άρεντ, τι νόημα έχει η έννοια του φόνου όταν είμαστε αντιμέτωποι με τη μαζική παραγωγή πτωμάτων. Σε αντιστοιχεία με το πρώτο ερώτημα, αυτό που επίσης τίθεται ξανά και ξανά είναι πώς γίνεται οι άνθρωποι να μεταβάλλονται σε πράγματα και να αντιμετωπίζονται ως βλαβερά απόβλητα. Από ηθικής πλευράς, αυτό που δηλώνουν τα συγκεκριμένα αλληλένδετα ερωτήματα είναι ότι ο λόγος για τον οποίο το ολοκαύτωμα αποτελεί το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας δεν είναι μόνο ο αριθμός των θυμάτων, αλλά είναι η ιδιάζουσα φύση αυτού του εγκλήματος το οποίο διαπράχθηκε πάνω στα σώματα του εβραϊκού λαού. Ξεκινώντας από το δεύτερο ερώτημα, να πω ότι, όπως είναι γνωστό, η καταστροφή του δικαιικού προσώπου μέσω της απώλειας κάθε νομικής προστασίας. Ο κοινωνικός αποκλισμός, όπως ήταν τα γκέτο, και η ηθική δολοφονία των θυμάτων αποτελεί προαπαιτούμενο για κάθε γενοκτονία. Όμως για την Άρεντ τα δύο αυτά στάδια δεν επαρκούν για την πλήρη απώλεια της ανθρωπινότητας στην οποία οδηγήθηκαν οι κρατούμενοι στα στρατόπεδα του θανάτου. Με άλλα λόγια, δεν συνιστούν το τελικό στάδιο της απανθρωποποίησης. Η απέκτηση του ατόμου από τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του, ώστε να επαληθευθεί η ιδεολογική θέση περί της αναγκαιότητας της εξόντωσής του, επιτυγχάνεται με τη συστηματική προσπάθεια διάλυσης και του τελευταίου ίχνους ατομικής ταυτότητας, μέσω της οποίας διάλυσης και καθίσταται δυνατή η απόλυτη κυριαρχία επάνω του. Πριν προχωρήσουμε, και προκειμένου να γίνει κατανοητή αυτή η θέση, η οποία για την Άρεντ αποδεικνύει τον αυτοκαταστροφικό χαρακτήρα του ολοκληρωτισμού, χρειάζεται να διευκρινίσω πολύ επιγραμματικά τα εξής. Η θεώρηση της Άρεντ, η οποία διαμορφώθηκε υπό το βάρος αυτής της αβάστακτης εμπειρία, στηρίζεται στη θέση ότι ο άνθρωπος ανθρωποποιείται μέσω της δυνατότητάς του να γίνεται κάτι εξώχως αφύσικο. Συνάμα, η βασική της θέση είναι ότι η πολιτική φιλοσοφία χρειάζεται να αναγάγει σε ρυθμιστική ιδέα την καθολική εμπειρία μας σύμφωνα με την οποία στη γη δεν κατοικεί ο άνθρωπος, αλλά οι άνθρωποι. Η αμυγός ανθρώπινη δυνατότητα αποφυσικοποίησης πραγματώνεται μέσω της πράξης και της ομιλίας. Για την Άρεντ, ως υλοποίηση της ανθρώπινης ελευθερίας η πράξη θεμελιώνεται οντολογικά στη γέννηση, δηλαδή στην έλευση εντός του κόσμου, ενός νέου μέλους του, ικανού μέσω της αυθορμησίας του, να ξεκινήσει κάτι εντελώς καινούριο. Το δώρο της ελευθερίας, χάρη στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να σπάει τη μονότονη ηρωή των συμβάντων και να δημιουργεί ιστορία, σημαίνει ότι αυτό το διακριτό από όλα τα άλλα έμβια όντα πλάσμα ανθρωποποιείται στο μέτρο που απελευθερώνεται τόσο από το βασίλειο των ορμών και των ενστίκτων, δηλαδή από τις ανάγκες που του επιβάλλει η ζωή ως βιολογική διαδικασία, όσο και από τη δύναμη της παράδοσης των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων με τις οποίες τον, εμποδίζει, τον εμποτίζει η κοινωνικοποίησή του. Συνιστώντας ανθρώπινο προνόμιο, η πράξη και η ομιλία αποτελούν τις μόνες δραστηριότητες που ασκούνται ανάμεσα στους ανθρώπους και δεν απευθύνονται παρά σε αυτούς. Ακριβώς γι' αυτό οι κορυφαίες αυτές ανθρώπινες δραστηριότητες δεν νοούνται παρά ως σύμπραξη και ως συνομιλία. Αυτό σημαίνει ότι η ελευθερία μας για την Άρεντ δεν σταματά εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου, αλλά αρχίζει μαζί με την ελευθερία του άλλου. Το λέγει και το πράτιν, μέσω του οποίου οι άνθρωποι αποκαλύπτουν ενεργά Τη μοναδική προσωπική του ταυτότητα δεν τελείται έτσι παρά σε συνθήκε ισοτιμία και διαφορετικότητα. Στον άνθρωπο, θα πει η ίδια, η ετερότητα, otherness, την οποία συμμερίζεται με κάθε τι υπαρκτό, και η διαφορετικότητα, την οποία συμμερίζεται με κάθε τι έμψυχο, γίνονται μοναδικότητα και η ανθρώπινη πληθύς είναι η παράδοξη πληθύς μοναδικών όντων. Η ομιλία και η πράξη αποκαλύπτουν τη μοναδική αυτή διαφορετικότητα. Μέσω αυτών οι άνθρωποι ξεχωρίζουν αντί να είναι απλώς διαφορετικοί και αποτελούν τους τρόπους με τους οποίους τα ανθρώπινα όντα εμφανίζονται το ένα στο άλλο και μάλιστα όχι ως φυσικά αντικείμενα αλλά ως άνθρωποι. Σε συνθήκες απόλυτης διαφοράς και ανισότητας, η ομιλία και η πράξη δεν θα είχαν λόγο να υπάρχουν, εφόσον κανείς δεν θα μπορούσε να γίνει κατανοητός από κανέναν, ενώ θα εξέλιπαν κατά ανάγκη οι κοινέ υποθέσεις προς αντιμετώπιση. Αντίστοιχα, σε συνθήκε απόλυτη ομοιότητα, οι άνθρωποι δεν θα χρειάζονταν ούτε τον λόγο ούτε την πράξη για να γίνουν κατανοητοί. Τα σημεία και οι ήχοι θα επαρκούσαν για την άμεση μετάδοση ταυτόσιμων αναγκών και επιθυμιών. Σε συμφωνία λοιπόν με την ανθρωπολογία της Άρεντ, η εκδίπλωση των αμυγός ανθρώπινων γνωρισμάτων αξιώνει τη δημιουργία και την θεσμική περιχαράκωση ενός πεδίου, μέσα στο οποίο τα ανθρώπινα όντα μπορούν να εμφανίζονται ως άτομα μοναδικά και ίσα μεταξύ τους και όχι ως οργανικά μέλη μιας ολότητας. Αυτή η μοναδικότητα δεν έχει να κάνει με τη μεμονωμένη ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά με την ανάδυση μιας ατομικότητας ανοιχτής στους άλλους και σε διαρκή συνέργεια μαζί τους. Επανερχόμενοι τώρα στη διαδικασία της πλήρους απανθρωποποίησης, όπως την εννοεί Άρεντ, να πούμε ότι σύμφωνα με την ίδια, αυτή αρχίζει με το στίβαγμα επιμέρες μέσα σε βαγόνια προορισμένα για τη μεταφορά ζώων, χωρίς τροφή και νερό με το σοκ κατόπιν της υποδοχής στα στρατόπεδα, το ξύρισμα του κεφαλιού, την ομοιόμορφη γελιοποιητική ρηγοτή στολή, καθώς χωρίς καμία αντιστοιχεία με τον σωματότυπο του κρατουμένου και με την αντικατάσταση τέλος του ονόματός του από ένα διάστηκτο γαλαζοπό νούμερο, όπως γράφει ο Πρίμο Οι κρατούμενοι βιώνουν έτσι την βίαιη αποκοπή τους από τον κόσμο που άφησαν και την ένταξή τους σε ένα περιβάλλον απολύτως ξένο προς κάθε εμπειρία μιας κανονικής κοινωνικότητας. Με τον εγκλισμό του σε ένα δρακόντια φρουρούμενο χώρο, που σε αντίθεση όμως με τις φυλακές βρίσκεται εκτός του ισχύοντος ποινικού συστήματος, ενώ μέσα σε αυτόν τα ζητήματα ηθικής τάξης καταδεικνύονται στερούμενα νοήματος, εδώ δεν υπάρχει γιατί. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί για τον λόγο και μόνο ότι γεννήθηκαν, έρχονται αντιμέτωποι με τις εντελώς απανθρώπινες συνθήκες της απόλυτης ερημία. Αλληλένδετη με την προσχεδιασμένη απουσία εξωτερικών μαρτύρων, αυτή η αδιανόητη για τον κοινό νου κατάσταση καθιστά επίσης σαφές τον έγκλειστο ότι κάθε απόπειρα διαμαρτυρίας και αντίστασης είναι ανώφελη εφόσον δεν θα έχει κανέναν απολύτως αντίκτυπο η αδυναμία αναζήτησης οποιασδήποτε μορφή συμπαράστασης και αλληλεγγύης, η αίσθηση ότι κανείς τον εξωκόσμο δεν γνωρίζει εάν ζει ή πέθανε, εισάγει τον κρατούμενο στο χειμερικό σύμπαν των ζωντανών νεκρών. Ακολουθεί η κατάργηση κάθε ιδιωτικότητα μέσω μιας ανεφόρων μαζοποίησης. Οι παράλογες και αντιφατικές μεταξύ τους εντολές, ώστε η υπακοή μία να επισύρει τιμωρία για την ανυπακοή στην άλλη. Η αδικαιολόγητη βία, η διαρκή ταπείνωση, η συνεχή τρομοκράτηση, η έκθεση σε ακραίε καιρικέ συνθήκε χωρί καμία προφύλαξη, υπέραν πέραν των φυσικών αντοχών άσκοπε καταναγκαστικές εργασίε, η διαρκής πείνα και δίψα σε βαθμό που όπως γράφει ο Πρίμο δεν έχει πείνα, είσαι η πείνα. Με τα λόγια του Βλαντιμίρ Ζονκελεβίτς, οι πρωτοφανεί επινοήσεις της απάνθρωπης σκληρότητας, τα απίθμενα βάθη της πιο διαβολικής διαστροφής, οι αδιανόητα λεπτεπίλεπτες εκδηλώσεις του μίσους, όλα αυτά μας αφήνουν άφωνου και πρώτα απ' όλα μπερδεύουν το μυαλό. Δεν θα φτάσουμε ποτέ στην πλήρη κατανόηση αυτής της χωρίς λόγω κακίας. Έτσι μέσω της μονιμότητας και της θεσμοποίηση των βασανιστήριων, έγινε κατορθωτό το άτομο να καταλήγει να μην είναι παρά ένα σώμα μόνον που υποφέρει. Κατάσταση που δηλώνει ότι ο στόχος ήταν οι άνθρωποι να μετατραπούν σε ανδρίκελα, τα οποία όπως ο σκύλος του Παυλόφ μοιάζουν προγραμματισμένα να αντιδρούν με πανομοιότυπο τρόπο απέναντι στις ίδιες δεδομένες συνθήκες. Αυτή η κατάργηση της αυθορμησίας αποτελεί το τελικό στάδιο της απανθρωποίησης, η οποία σημαίνει την εξάλληψη της αποκλειστική δυνατότητας των ανθρωπίνων όντων να φέρνουν στην ύπαρξη κάτι που δεν μπορεί να εξηγηθεί με βάση τις αντιδράσεις των περιβάλλων. Σύμφωνα επομένως με την αρεντική θεώρηση, η, η, ανθρω, η, η απανθρωποποίηση επέρχεται με την πλήρη κατάργηση των συνθήκων διαβίωσης, τις οποίες υπαγορεύει ο ανθρώπινος τρόπος συνύπαρξης πάνω στη γη. Υπό αυτή την προοπτική, τα στρατόπεδα δοκίμασαν την εκμυδένιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όπως αυτή πηγάζει από την ικανότητα των ανθρώπων να συνοικοδομούν και να συντηρούν τις οργανωτικές δομές που τους εξασφαλίζουν μια θέση μέσα στον κόσμο, την οποία θέση την αναγνωρίζουν οι άλλοι και για την οποία εγγυώνται. Επιβάλλοντας ως κανονικές συνθήκες που ξεφεύγουν από την ανθρώπινη εμπειρία, τα στρατόπεδα μας έφεραν αντιμέτωπους με την παραδοξότητα μιας μη ανθρώπινης κατάστασης ανθρώπων στηριζόμενη η ολοκληρωτική κυριαρχία, στην πεποίθηση ότι όλα είναι δυνατά και επιδιώκοντας έτσι να μετασχηματίσει τους ανθρώπους σε μη ανθρώπους, δηλαδή να τους μετατρέψει σε σώματα χωρίς ψυχή, κατέδειξε τον παρανοηδή χαρακτήρα της. Βάσει αυτής της κατάφορης παραβίασης της εγκόσμιας σύστασης των ανθρώπων, η Άρεντ καταλήγει ότι πρόκειται για ένα σύστημα που αποδεικνύεται ελπιδοφόρα θνησιγενές. Με τα δικά της λόγια, εάν ο ολοκληρωτισμός ήταν εχθρικός προς την ανθρώπινη κατάσταση, η ανθρώπινη κατάσταση ήταν εξίσου εχθρική προς τον ολοκληρωτισμό. Αυτήν ακριβώς την ασυμβατότητα της ολοκληρωτικής ναζιστικής ιδεολογίας με τον ανθρώπινο τρόπο ύπαρξης, την απέδειξαν οι απόλυτα ρηξοκίνδυνες προσπάθειες εγκλήστων να αφήσουν μηνύματα στον έξω κόσμο για τα όσα συνέβαιναν, οι διάφορες εξεγέρσεις και απόπειρε απόδρασης, καθώς και η ανάγκη πολλών από όσους επέζησαν να δανείσουν τη φωνή και τη γραφίδα τους σε εκείνους που χάθηκαν, αποδεικνύοντας ότι ο θάνατος ενός ανθρώπινου όντω δεν γίνεται να εξισωθεί όπως επιχειρήθηκε με το λιώσιμο μιας κνήπας. Με βάση τις, θεωρίες, τις θεωρήσεις της Άρεντ λοιπόν και επαναρχόμενη στη θέση στην οποία αναφέρθηκα, σύμφωνα με την οποία τα στρατόπεδα αποτέλεσαν πειραματικά εργαστήρια του τρόπου άσκησης μιας απόλυτης εξουσίασης, δηλαδή επίτευξης της παντοδυναμίας μέσα στον ανθρώπινο κόσμο, θεωρώ σκόπιμο να επισημάνω τελικά και τα εξή. Το ιδεώδες παντοδυναμίας, καταλύοντας τις συνθήκες πραγμάτωσης της συνέργειας, καθιστά την επιδίωξη του κόσμου ταυτόσιμη με τη συστηματική προσπάθεια της ερήμωσής του. Εξ αυτού, η απόπειρα του λοκροτισμού να κατασκευάσει μια άνευ προηγουμένου πραγματικότητα διαφέρει ριζικά από την επαναστατική πράξη ίδρυσης μιας νέας πολιτικής πραγματικότητας. Στο μέτρο που η συνέργεια συνδέεται με τις οριοθετήσει που επιτάσσει η ισότιμη συμπαρουσία των δρόντων, η ελευθερία ως γεγονός και επομένως ως γενεσιουργός αιτία μιας εντελώς νέας κατάστασης πραγμάτων δεν μπορεί ποτέ να είναι απόλυτη. Από αυτή τη σκοπιά γίνεται σαφές ότι η πίστη στην παντοδυναμία, την οποία δηλώνει η πεποίθηση ότι όλα είναι δυνατά, θα οδηγεί πάντα στην απόλυτη ανυμποριά, γιατί πάντα θα προσκρούει στον απόφευκτο γεγονός της ύπαρξης των άλλων ανθρώπων και των ορίων που τίθενται εξ αυτής της ύπαρξης. Ακριβώς γι' αυτό η παντοδυναμία την οποία αξίωσαν για τους εαυτούς τους οι Άρη, αποδείχθηκε μια φαντασίωση που δεν μπόρεσε να πραγματοθεί παρά μόνο μέσα σε περίκλειστους χώρους και για κάποια χρόνια. Κάθε δεύτερος άνθρωπος, θα πει η Άρεντ, είναι ήδη μια ανταπόδειξη της παντοδυναμίας του ανθρώπου. Μια ζωντανή δηλαδή απόδειξη το ότι δεν είναι όλα δυνατά. Πιστεύοντας ότι όλα είναι δυνατά, η ναζιστική ανθρωπολογία προσπάθησε να δώσει οντολογική βάση στη μηδενιστική αρχή ότι όλα επιτρέπονται. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι όλα επιτρέπονται επειδή όλα είναι δυνατά. Αυτό που δεν αντιλήφθηκαν οι άρρη υπεράνθρωποι είναι ότι όσο όντα οι ίδιοι που γεννήθηκαν μέσα σε έναν ήδη δημιουργημένο κόσμο, το ιδεώδες του της παντοδυναμίας δεν έχει άλλο τρόπο να πραγματοποιηθεί παρά με την εκμυδένιση αυτού του κόσμου. Προκειμένου όμως αυτή η να είναι πλήρης, όπως θα απαιτούσε η εξίσωση, όπως θα η με έναν Θεό δημιουργό εκ του μηδενό. και εφόσον η αυτουργή τη δεν είναι υπερκόσμη, δεν θα μπορούσε παρά να συμπεριλάβει στο τέλος και τους ίδιους. Η αισιόδοξη τρόπον την αυτή διαπίστωση δεν σημαίνει κατά κανένα τρόπο εφησυχασμό και αδιαφορία απέναντι στις εκδηλώσεις μίσους όσων εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η αξία του ανθρώπινου προσώπου κρίνεται με βάση τη δική τους άνηση διαίρεση του ανθρώπινου κόσμου. Και αυτό γιατί, όπως έγραψε και πάλι Άρεντ, η πραγματικότητα είναι ότι οι Ναζί είναι άνθρωποι όπως εμείς. Έτσι ο εφιάλτης είναι ότι μας έδειξαν πέραν κάθε αμφιβολίας αυτό για το οποίο ο άνθρωπος είναι ικανός, με συνέπεια το πρόβλημα του κακού, να καταστεί το θεμελιώδες ζήτημα της μεταπολεμικής ζωής στην Ευρώπη. Ας μην ξεχάσουμε λοιπόν ποτέ αυτό που συνέβη, γιατί λησμονώντας ότι στο κοντινό μας παρελθόν μπόρεσε να πραγματοθεί αυτό που μέχρι και σήμερα μοιάζει με το εφιαλτικό αποκοίημα μιας αρρωστημένης φαντασίας, κινδυνεύουμε, παραγνωρίζοντάς το αυτό, να χάσουμε κάθε δυνατότητα διάγνωσης των συμπτωμάτων. Αυτή η διαμόρφωση κριτηρίων με τη βοήθεια που δίνει η γνώση των όσων συνέβησαν, αποκτά τεράστια βαρύτητα, αν λάβουμε υπόψη μας τον φόβο του απεγνωσμένου πριν ότι, το επόμενο, ότι το επόμενο έγκλημα θα λάβει μια κάπως διαφορετική μορφή, ώστε κινδυνεύουμε να μην το αναγνωρίσουμε. Μεταφράζοντας το στοχασμό και την απάντηση που έδωσε ο Χάνς Γιώνα στο ερώτημα «Τι είδους Θεός θα μπορούσε να επιτρέψει κάτι τέτοιο» Θέλω με όλα αυτά να πω ότι είναι στο χέρι των ανθρώπων να κάνουν τον Θεό να χαίρεται για την απόφασή του να τους δημιουργήσει. Ας μην πάψουμε λοιπόν να μιλάμε για το ολοκαύτωμα, ώστε να μην αφήσουμε να ξανασυμβεί σε συνανθρώπους μας αυτό που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί. Σας ευχαριστώ πολύ.